Για 24 ώρες θα τρώω μόνο μπέργκερ, αλλά δεν θα είμαι μόνος μου, δείτε ποιος έχω μαζί μου. Τους Pain and Game ή αλλιώς Μάρκελι. Γεια σας Μάρκελι! Θα κάτσεις για τις 24 ώρες να τρώμε μπέργκερ. Δεν θα το έλεγα. Μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο στην αρχή. Για πες τι θα πάρεις τελικά. Λοιπόν φίλε, έκλεισα στο Magic Butcher's Burger, το extra large εννοείται. Δύο μοσχαρίσια μπιφτέκια, τηγανιτά, αυγά, διπλά τσένταρ, διπλά μπέικον, εδώ θα γίνει χαμός. Εσύ τι θα πάρεις Νικητά. Έχει πολλά εδώ πέρα, θα το πω λίγο με το όνομα. Θα πάρω αυτό το Jack Daniel's. Έχει μπιφτέκι μέσα, έχει τσένταρ μπέικον. Ωραίο, καλά ακούγεται. Ρε μπέργκερ πήραμε, πώς ήρθαν αυτά. Λοιπόν πριν ξεκινήσουμε μας έφεραν εδώ κάτι starter, κρεασμένα από τον Τάσο και τον ευχαριστούμε πολύ. Παρ' όλα αυτά ο Νικητάς δεν μπορεί να φάει γιατί τρώει 24 ώρες μόνο μπέργκερ, οπότε είναι για πάρτι μας. Την πάτησα, φάτε τα όλα. Μπάφαλο εδώ. Εγώ ήμουν με αυτό στο χέρι, αλλά θα το φάω εννοείται. Μοτσαρέλα sticks. Έλα, έρχε το δικό σου. Άμα τα βάλω μέσα στο μπέργκερ αυτά πιάνονται. Δεν νομίζω φίλε, δεν νομίζω. Πώς τα έβαζες αυτά εδώ. Σε αυτά θα έβαζα ένα 7,5. Είναι ωραίο το πανάρισμα απ' έξω, έτσι τραγανό κτλ. Μέσα είναι λίγο έτσι στιγνό. Είναι στήθος γι' αυτό. Μοτσαρέλα sticks. Εύκολα 9,5. 9,5 ε. Για πλάκα 9,5. Και στο άλλο εδώ τις κοντομπουκές. Θα συμφωνήσω με τον Πετράν. Θα είμαι λίγο πιο επίκης και θα πω ένα 8 γιατί είναι στιθάκι και καταλαβαίνω ότι είναι λίγο πιο στεγνό. Okay. Είναι καθαρό το κρέας όμως. Τόση ώρα σας βλέπω και πίνασα, οπότε ήρθε η ώρα να φάω. Πατάτες εδώ φαίνονται φρέσκες έτσι. Σφυροποίητες. Το μπέργκερ έχει με ένα μεγάλο onion ring μέσα. Πάμε να δοκιμάσουμε. Μπράβο ρε φίλε, ξέρει να τρώει. Και είναι ανάποδα. Έπιασα ωραία και μάτι δικιά. Ωραίο. Θα σας φάω άλλη μία. Γιατί αν το πιάνεις ανάποδα, παίζει ρόλο. Εγώ καταλάβω το πιάνω έτσι. Είναι και καλά ο αμερικάνικος σωστός τρόπος. Γιατί το από πάνω ψωμάκι συνήθως είναι μεγαλύτερο και κάνει την κούρμπα έτσι, οπότε κρατάει όλα τα ζουμιά που πέφτουν περισσότερο. Εσύ. Για μπες ρε Πετράν, επιστήμονα του μπέργκερ. Για να δούμε το βουβάλι, πω πω μύρισε το βουβάλι, τι λέει. Γεμάτη μπουκέ. Γεμάτη όσο δεν πάει, μαρκελική. Όταν καπάκια τρώει και δεύτερη χωρίς να μιλήσει, του άρεσε πολύ. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Το μπιφτέκι σου βγάζει την ιδιαιτερότητά του. Φαίνεται ότι δεν είναι ένα απλό μοσχαρίσιο μπιφτέκι. Η σατσούλα μέσα είναι top, τα υλικά όλα μια χαρά. Ωραία μας τα λες, ζήλεψα. Είσαι ο πιο δυνατός παίκτης της παρέας εδώ πέρα. Είμαι ο πιο δυνατός. Δεν ξέρω αν το ζήγησα καλά τελικά. Φαίνεται όμως τούμπανο. Έχει μέσα πίκλες, μπέικον, τυριά, αυγά. Ξανά μπέικον, ξανά τυριά. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρω να το φάω. Θα το πιάσει μια κουκιά, αλλά θα βρω τον τρόπο, ναι. Από εδώ που έχει αυγό. Θέλει και μια δεύτερη κουκιά στο καπάκι. Mm-hmm. Πολύ ωραίες γεύσεις μου ήρθαν, οι οποίες ταιριάζουν πολύ μεταξύ τους. Δεν καλύπτει το αυγό τα περισσότερα όπως γίνεται συνήθως στα μπέργκερ που βάζουν αυγό. Πολύ ωραία η σάλτσα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια. Πολύ ζουμερά τα μπιφτέκια. Πολύ ωραίο το μπριοσάκι. Είναι λίγο too much, αλλά και εγώ είμαι λίγο too much, οπότε μου ταιριάζει. Μου το πούλησες. Τι κάνεις να το πήρες. Τέτοιος είναι, δεν με αφήνει να φάω μόνος μου ποτέ. Ο παραχοντρεμία είπαμε. Εμένα αυτό που μου άρεσε είναι αυτό που είπες, έχει μια ισορροπία σαν μπέργκερ. Κολλάνε τα υλικά μεταξύ τους ρε φίλε, δεν είναι παράτερα το ένα με το άλλο. Πέταξα και αυτό, πέταξα και το άλλο για να απλά να φτιάξω ένα μπέργκερ. Χειροψήσιμο στο μπιφτέκι είναι πολύ καλό. Μ' αρέσει γιατί είναι καθαρό μπέργκερ, δεν σου βγάζει πολύ γλίτσα, πολύ αλμύρα. Όλα είναι θέμα υλικών νομίζω φίλε. Αν έχεις καλά υλικά φαίνεται. Όπως γνωρίζουμε όλοι σε αυτό το μαγαζί έχει και ένα μπέργκερ τόσο φίλε, 2 κιλά μπιφτέκι μέσα. Τι θα μου πεις, θα το φάω μόνος μου όλο αυτό. Όχι, όχι να το φας μόνος σου, να έρθεις στο κανάλι, σε προσκαλούμε εδώ, on camera, να το φάμε οι τρεις μας μαζί με άλλον έναν. Μέσα είναι. Πιστεύεις θα το καταφέρουμε. Πιστεύω θα το καταφέρουμε φίλε. Μπορεί και όχι να ξέρεις. Πριν το κάνουμε όμως πάμε να σπάσουμε το βίντεο να φτάσει 5.000 likes. Μόλις φτάσει 5.000 likes πάμε και το τρώμε. Σε βαθμολογία τι θα βάζετε. Αν τα συνυπολογίσω όλα και βάλω και την πατάτα τη φρέσκια μέσα που μετράει πολύ για μένα. Φίλε θα βάλω ένα 9,3 πολύ για πλάκα και με την καρδιά μου. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν όντως ισορροπημένα, η πατάτα ήταν πάρα πολύ ωραία και η σως εδώ πέρα που σου φέρνει να βουτήξει είναι πάρα πολύ ωραία. Και το μπιφτέκι έχει την ιδιαιτερότητα αυτή που βουβαλίσου, γι' αυτό θα πάρει ένα 9 από μένα. Οι πατάτες όντως τις εκτιμώ πάρα πολύ να είναι ωραίες σε ένα μπέργκερ. Όπως είπα έχει ωραίους συνδυασμούς και το μπιφτέκι όπως πρέπει ψημένο. Βάλω ένα 9 στα 10. Χόρτασες Μάρκελ, ήθελε να έρθεις και στα υπόλοιπα μπέργκερ μαζί σου.
Όχι, θα αλλάξω, θα αλλάξω. Θα σβήνω, θα κάνω φασολάκι για να πει το μπέργκερ. Μπορείτε να τσεκάρετε αν θέλετε του Pain and Game. Θα βάλω το κανάλι του και στην περιγραφή και στο τίτλο. Ξεκινήσαμε από το πρώτο μπέργκερ με μεγάλη βαθμολογία και έχω αγωνία να δω τι θα ακολουθήσει στα επόμενα. Μπήκα στο αμάξι, γύρισα λίγο σπίτι, έκανα edit ένα βίντεο και μετά έφυγα για μοναστηράκι ώστε να βρω το επόμενο χάμπουργκερ. Κατευθύνθηκα προ το ψυρί. Από το συγκεκριμένο μαγαζί είχα φάει πολύ παλιά. Αφού παρήγγειλα και περίμενα λίγο να ετοιμαστεί, μετά έψαξα ένα ήσυχο μέρο να το δοκιμάσω. Έχω εδώ πέρα τη σακουλά με το επόμενο μπέργκερ. Μυρίζει ωραία. Πάμε να κάνουμε το unboxing, να δούμε τι κρύβεται. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τις πατάτες. Ωραίες φαίνονται. Άρισα λίγο να τις φάω. Αυτές που έχουν τυφλούδα απ' έξω, μ' αρέσουν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το μπέργκερ, μάγκες. Έχει μπιφτέκι, έχει onion ring, έχει μία σόσα από μανιτάρι από ό,τι είδα. Για πάμε λοιπόν να το δοκιμάσουμε. Ωραίο, ωραίο ζουμερό. Το μπιφτέκι ωραίο, λιώνει στο στόμα. Γενικά το μπέργκερ αυτό είναι πιο πολύ βασισμένο στο μανιτάρι και η σόση του και έχει και μανιτάρια μέσα. Το μπιφτέκι σκορπάει λίγο, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό όταν είναι φρέσκο ή δεν είναι μπαγιάδικο. Καταλαβαίνω πολύ έντονα μία γεύση. Βγάζει μια περίεργη γεύση, σαν γεύση φουντούκι. Δεν ξέρω πράγμα. Πώς είναι όταν τρως μια σοκολάτα, ας πούμε, γεύση φουντούκι, κάπως έτσι. Σε αυτό το σημείο, παιδιά που βλέπετε το βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like, μην εγγραφείτε στο κανάλι. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Το ψωμί ωραίο, αφράτο. Μπριός είναι, δεν ξέρω τι είναι. Ωραίο μπέργκερ, ενδιαφέρον, δεν μπορώ να πω ότι σε τρελάθηκα. Η βαθμολογία που θα δώσω είναι ένα 7,8 στα 10. Όση ώρα έτρωγα, αυτή εδώ η ψιψίνα με κοιτούσε. Για να του δώσουμε κάτι να φάει. Συνέχισα με λίγο περπάτημα και βόλτα στο μοναστηράκι ώστε να χωνέψω τον μπέργκερ. Αργότερα πήγα να κάνω προπόνηση να δω πώς θα νιώθω. Το πρόγραμμα είχε καθίσματα και πάγκο. Έβαλα τις επιγονατίδες και αφού έκανα ζέσταμα, σιγά σιγά έφτασα στα 200 κιλά. Για να δούμε αν θα βγούνε. Βγήκαν λίγο δύσκολα, εντάξει τα έχω βγάλει και καλύτερα. Μετά έσκασε και ο πάλις για να βάλει κόντρα με το παπασιφάκι για το ποιος θα σηκώσει τα πιο πολλά κιλά στο deadlift. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Αυτά που σήκωσαν μόλις ήταν 240 κιλά. Εγώ πήγα και μία μονή στον πάγκο στα 157,5 και αυτά βγήκαν λίγο δύσκολα. Αλλά δεύτερη τα μπέργκερ, δεν κατάλαβα κάποια ιδιαίτερη διαφορά στην προπόνηση. Τώρα δοκιμάζουν 250 κιλά. Έχουμε νικητή, δεν τα κλείδωσε βέβαια, αλλά τα έφτασε πολύ κοντά. Παιδιά, μόλις έφτασε το μπέργκερ, έχουμε εδώ πατάτα, πιφτέκι, onion rings, ντομάτα, μαρούλι. Εντάξει, είναι λίγο χυμένο, αλλά θα το φτιάξουμε. Έχω γυρίσει σπίτι, έχω παραγγείλει μπέργκερ. Ξεκινάμε να δοκιμάσουμε τις πατάτες. Εντάξει, μέχρι να στήσω λίγο την κάμερα και όλα αυτά έχει κρυώσει λίγο. Αρχικά μου μυρίζει αυτή η μυρωδιά με τα καραμελωμένα κρεμμύδια. Μου θύμισε στιφάδο που μου φτιάχνει η γιαγιά μου παλιά και τρώγαμε. Κατά τις ωραίες, έχουν και πάπρικα από πάνω. Πεινάω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Νόστιμο. Ας το απολαύσουμε. Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα καλύτερο μπιφτέκι. Παλιά που είχα φάει πριν καιρό το μπιφτέκι, μου φαινόταν πιο χειροποίητο, ρε παιδί μου. Αυτό μου φαίνεται σαν να είναι κατεψυγμένο. Δεν ξέρω, κακό αυτό. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, ήταν αγίο στο μπιφτέκι. Πιο οργανωμένο, πώς να το πω. Καλά δεν ήταν ότι ήταν φρέσκο. Δυστυχώς με απογοήτευσε λίγο. Περίμενα πολλά παραπάνω. Το ψωμί, απλό ψωμάκι έτσι. Τα καραμελωμένα κρεμμύδια μου αρέσουν. Δεν ξέρω, δεν έχω πολλά να πω για αυτό το μπέργκερ. Απογοητεύτηκα λίγο. Νιώθω ότι ρε παιδί μου παράγγειλα από μαγαζί που δεν είναι και τόσο μπεργκεράδικο. Απλά το έχει στον κατάλογο. Και η βαθμολογία που θα δώσω στο μπέργκερ, δεν περίμενα να δώσω τέτοια βαθμολογία στο συγκεκριμένο, είναι 6 στα 10. Ήρθε η ώρα για ύπνο, έβγαλα τα γυαλιά μου και ξάπλωσα στο κρεβάτι. Ξύπνησα φουλ νισταγμένο και είχα βρει ένα μαγαζί που ανοίγει στις 12.30 το πρωί. Οπότε ό,τι πρέπει για να παραγγείλω. Φτάσαμε στο τελευταίο γεύμα του challenge με το χθεσινό μπέργκερ, παιδιά. Απογοητεύτηκα το βράδυ. Δεινό που έφαγα και σήμερα ξύπνησα και παράγγειλα από κάτι πιο safe. Νομίζω καταλαβαίνετε από ποιο μπορεί να είναι. Όσοι είστε μπεργκεράδες και έχετε φάει αρκετά μπέργκερ θα καταλάβετε. Με κοτόπουλο πήρα αυτή τη φορά. Οι πατάτες, εντάξει, δεν φαίνονται και πολύ φρέσκες. Ενώ με το που ήρθε το έβαλα μέσα στο σκάτο. Να το καταβροχθήσω. Έχει εδώ μία σως. Ωραία η σως, έτσι λίγο αλμυρί. Πάμε να πατήσουμε τώρα το μπέργκερ. Εδώ ψωμάκι, ωραίο φαίνεται, αφράτο. Πάμε να ολοκληρώσουμε το παζλ. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλο. Ας ρίξω μια καλή μπουκιά τώρα να ευχαριστηθούμε. Αυτό είναι ωραίο. Δυνατό, θα έλεγα. Αυτό που δεν με βολεύει είναι το τραπέζι έτσι όπως έχω κάτσει. Έχω κάτσει στο πάτωμα και δεν χωράω και στο τραπέζι. Νιώθω ότι δεν κατεβαίνει καλά το φαγητό έτσι. Στραβά έχω κάτσει. Ενώ βολεύει σαν πλάνο να κάθομαι έτσι, νιώθω ότι το φαγητό κολλάει και δεν κατεβαίνει. Να βάλουμε εδώ και λίγο στη σως. Είναι ένα ok burger. Δεν είναι και extreme να πεις πω ενθουσιάστηκα, αλλά ούτε είναι και άσχημο.
Εντάξει, παιδιά, το χθεσινό μπέργκερ το σκεφτόμουν σήμερα και λέω: ρε φίλε, αυτό το χθεσινό δεν είχε καθόλου γεύση. Δηλαδή έτρωγα και δεν καταλάβαινα υλικά. Τώρα αυτό εδώ, σαν βαθμολογία, έχει ωραία υλικά, ρε παιδί μου. Φαίνονται φρέσκα, δεν φαίνονται παγιάτικα. Σε γεύση είναι ok, δεν καταλαβαίνει και κάποια wow γεύση. Θα του δώσω ένα 7,5 στα 10. Τώρα θέλω να μου πείτε εσείς στα σχόλια ποια από αυτά τα μπέργκερ που έφαγα σας άρεσε πιο πολύ, από πού παίρνετε εσείς συνήθως. Και άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο.